Παλαμάκι σε 3, 2, 1. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Περίμενα να το πούμε τώρα το intro. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο με τον Μάρκο. Θα μου πείτε τι φάση, πώς και γιατί. Ούτε εγώ ξέρω, κάτι ήπιε μάλλον. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ πέρα με τον Μάρκο για κάποιο λόγο και θα κάνουμε επεισόδιο. Και θέλουμε να τρολάρουμε τον Έντι. Οπότε πάμε να δείτε το τρολ. Ωραία, σε παίρνω από τους Steamers. Ναι, τα είμαι, Steamers. Γεια σου, Έντι Πεδούδη. Θα κάνουμε βίντεο με τον Μάρκο. Έλα, ρε, τι έγινε. Έλα, είπα στον Έντι ότι θα κάνουμε βίντεο μαζί. Είπα στον Έντι ότι θα κάνουμε βίντεο μαζί. Μ' ακούτε? Ναι, τι θέλεις, εγώ εδώ πέρα σκοτώνω όλο το σπαμένο. Ναι, απλά είπα στον Έντι ότι θα κάνουμε τελικά βίντεο μαζί. Τι? Ναι, ρε, δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Τι, δεν θα το κάνουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Έλα ρε! Εντάξει, όχι, δεν θέλω, όχι. Ρε, μου σπάσε τον νεύρο, εντάξει. Εντάξει, κάθε μέρα αυτό κάνει, τελείωνε. Ρε, με πήρατε κολοκλήση και με κάνετε. Πω, εντάξει, παιδιά. Τα λέμε, δεν θέλω να το πω. Έλα ρε, τελείωνε. Ρε, φίλε, εντάξει, άμα με κάνετε να πεθαίνω από το κολοσμάτσο, θα πέρα με τον κολοσπαμέρι. Εγώ σου έφτεξα. Ε, όχι, ποιο! Ο Έντι που τον τρολάρουμε τόση ώρα. Γεια σου, Έντι, σε τρολάρουμε. Φυσικά και θα παίξει ο Μάρκο στο βίντεο. Δεν σας άκουγα καλά τόση ώρα, προσπαθούσα να στείλω στο μικρόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Ρε φίλε, όχι, αν είναι δυνατόν ένα τρόλ! Μάρκο, καλώς όρισες στο βίντεο που θα παίξει. Έντι, τόση ώρα σε τρολάραμε και εσύ δεν το άκουγες καν. Δηλαδή τώρα μας στεναχωρείς. Θα αναγκαστούμε να σε διώξουμε να το κάνουμε μόνοι μας στο βίντεο τώρα. Ναι, δεν ξέρω καν γιατί θα πρέπει να κάνω online. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε πόσο ωραίο ο Μάρκος μπορεί να μας πει το καριότι. Ξεκινάμε. Χρόνια και χρόνια. Τώρα δηλαδή. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα του βίντεο. Τέλεια, θα το χωρίσω σε δύο parts. Θα βάλω και τίτλο βέβαια πόσο καλά μπορεί να τραγουδήσει ο Μάρκος όλα τα παραδοσιακά τραγούδια για να είναι πιο clickbait από ό,τι συνήθως. Λοιπόν, ναι. Γιατί τα βίντεό μας, Έντι, δεν ποτέ clickbait, σωστά? Ποτέ. Εμείς clickbait. Μάρκο, δεν το έχεις προσέξει ότι δεν κάνουμε ποτέ clickbait? Ποτέ όμως. Ποτέ, δηλαδή, δεν είναι ότι όλο που κάνουμε εδώ μέσα στηρίζεται σε clickbait, δεν κάνουμε ποτέ clickbait. Και βάλε σαν τίτλο βίντεο, ο Μάρκος πέθανε, μελετοματικά. Βέβαια, αυτό πέθανε ο Μάρκος την ώρα του γυρίσματος. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Αυτά που είπε και άκουσε. Θα το δείτε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βάλει σαν intro. Αυτό το βάλει στο intro. Σαν intro θα το εκφράσω. Τέλεια. Θα το γυρίσουμε στο τέλος, θα το εμφανίσει εσύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο 37ο επεισόδιο του Καραντινοκάστ. Μέσα από όλα αυτά τώρα βρήκα να συμμετέχω, επειδή ναι, παιδιά, μέθησα. Έντι, από το 20ο επεισόδιο τον καλούμε, από πότε? Δεν ξέρω. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι εδώ πέρα επιτέλους. Θα κάνουμε ένα βίντεο που έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά κάτι έτυχε. Απλά δεν έφερε στα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, παιδιά, για ένα βίντεο. Γενικά αυτό το βίντεο, αν δείτε ότι έχει πάρει παραπάνω από views, είναι επειδή μάλλον ο Μάρκος θα το προμοτάρει, επειδή θα κάνουμε αυτό για τους haters. Μάλλον! Μάλλον, γιατί δεν θα το κάνει, εγώ είμαι σίγουρος. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σήμερα θα μιλήσουμε, παιδιά, διότι γενικά έχει μεγαλώσει κάπως το προφάιλ του Μάρκου στο TikTok και τα λέω κάπως ενώ... Λοιπόν, βάλαμε και ένα μικρό share screen, άμα βόλευε. Βάλε share screen. Αλλά δεν αρχίσαμε ακόμα. Εσύ βάλε share screen. Δεν έχω βάλει, ρε, αφού θα μιλάμε σαν συζήτηση, δεν χρειάζεται κάτι πιο share screen. Το άλλο στιγμή είναι το αυτή τη στιγμή, έχει πρεμιέρα, κάνουμε πάνω στην πρεμιέρα βίντεο. Ναι, ρε, θα καθόμουν εγώ να δω μία ώρα επεισόδιο. Το λέω και μόνος μου. Θα καθόμουν. Βασικά, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε πως εγώ τα βλέπω τα επεισόδια, γιατί σήμερα το πρωί άκουγα αυτό το επεισόδιο μία ώρα. Οπότε. Δικαιολογημένος. Εντάξει. Γενικά δεν μπορώ να το βλέπω και δύο φορές. Αν ήταν τρίλεπτο βίντεο, το βλέπα και 7 φορές. No problem. Τέλος πάντων, σήμερα είμαστε εδώ πέρα. Το θέμα που θα μιλήσουμε είναι γιατί τα μωρά μας περνάνε σε subs. Λοιπόν, όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους haters. Οκ. Okay. Λοιπόν, αφορμή ήταν
Όχι, ήταν κάποιο συγκεκριμένο. Γενικά γίνεται αυτό με τους haters στο TikTok του Μάρκου. Υπάρχουν πολλοί haters, διότι μαζί με το... Ένας hater, λοιπόν, ο πιο βασικός hater που θα ζητήσουμε είναι το Μήλο. Το Μήλο. Πολύ βασικός hater, διότι έρχεται ένα αχλάδι και μας λέει άμα δούμε Μήλο να το φάμε. Και έρχεται το Μήλο και λέει άμα δούμε αχλάδι να το φάμε και γίνεται μπέρδεμα. Έτσι το Μήλο είναι hater. Αυτό. Και τρώμε hate από το Μήλο. Ναι, μας τώρα. Μας φρίζει τη ζωούλα μας. Ναι, τρώω ξύλο. Αυτό, μου κάνει μπούλ. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε τώρα να σοβαρέψουμε λίγο τη συζήτηση. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει όντως να δώσουμε κάποια συμβουλή. Λοιπόν, okay. Όλα και λέω βλαχίες και πάει το επεισόδιο 2 ώρες. Ενώ όταν μιλάει ο Έντι και λέει φατάτες, βλαχίες και κουκουτσάνες και πάει το επεισόδιο 5 ώρες, δεν έχεις θέμα. Απλά θέλω τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με το θέμα μας. Λοιπόν, οπότε γενικά σήμερα, επειδή γενικά εκτός από το TikTok είμαστε και εγώ και ο Μάρκος, ο Έντι όχι, είναι σαν κοινό ίσως ο Έντι, τα τελευταία πολλά χρόνια στο YouTube σαν content creators εγώ και ο Μάρκος, και μαντέψτε τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Haters, όπα, παρτάκι, ναι, haters, οκ. Okay. Αυτό, υπάρχουν πολλοί haters και σήμερα, άμα είστε νέοι, ξέρω εγώ, στο TikTok, ακόμη και στο TikTok ας πούμε, ή στο YouTube, πρέπει να μάθετε γενικά πώς να το αντιμετωπίσετε αυτό, ας πούμε. Ξέρεις ότι ταυτόχρονα βλέπω TikTok και συζητάω, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις ότι εγώ ταυτόχρονα προσπαθώ να κάνω κανένα. Είμαστε ελεύθεροι, ο Έτη χτίζει μια πολυκατοικία, ο Μάρκος βλέπει TikTok, όλοι είναι επικεντρωμένοι σε συζήτηση. Όχι, καλέ challenges προσπαθώ να κάνω. Βέβαια. Μετά έχεις να χτίσεις την πολυκατοικία, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, παρόλα αυτά... Α, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, άμα βρεις κανένα hate comment, να το βάλουμε για παράδειγμα, λοιπόν. Ακούστε. Βρήκα ένα. Θέλω, λοιπόν... Βρήκα ένα. Σημε... Μπράβο. Γιατί ο Άγγελος έχει τόσο μεγάλη γλώσσα και δεν σταματά να μιλάει. Α, αυτό, τέλεια, θα το απαντήσουμε. Κάνουμε και λίγο Q&A. Λοιπόν, η απάντηση είναι πως αυτό το είχα και παλιά. Λίγο πιο μετά έκανα μια προσπάθεια να το κόψω. Και επειδή άρχισε το lockdown και έχω τρελαθεί, κάνω μια προσπάθεια να κάνω 5 ώρες επεισόδια τη μέρα για να μην το κόψω. Για να το κάνω μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό. Και τώρα, ας συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Κυριολεκτικά αυτό το επεισόδιο θα είναι... Ήρθε ο Μάρκος! Εντάξει, μπορεί να γίνει μόνο το αυτό σαν θέμα. Μην μιλάμε για κάτι. Ρε, να είναι ακίνητη μια οθόνη με σένα με στην κλίση. Δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι. Ας ελπίσουμε... Μπορεί να λέγεται «Ήρθε ο Μάρκος», ρε φίλε, αυτό θα είναι. Ελπίσουμε να αρχίσει ο Μάρκος να συμμετέχει και στα δικά του βίντεο. Ναι, αυτό, να αρχίσει να συμμετέχει και στα δικά σου βίντεο, θα είσαι επικός. Ναι, αυτό, αυτό. Καταπληκτικά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το θέμα μας, γιατί κάνουμε ήδη πόσα λεπτά επεισόδιο, εντάξει, τίποτα, 9 λεπτά, λοιπόν. 9 λεπτά, 9 λεπτά. 9 λεπτά, 9 λεπτά. Λοιπόν. Α, 9 λεπτά, τίποτα. Για intro, τίποτα. Μάρκο. Να σου πω τώρα τι θέλω. Θέλω να δώσεις κι εσύ κάποιες, θέλω να δώσεις κάποιες συμβουλές για τους καινούργιους creators που αντιμετωπίζουν το hate. Απλά σαν, θα πάω σε αυτό το Άγγελο τώρα, πώς θα το έκανε ο Άγγελος, απλά ρίζει τους, σύμφωνα με τον Άγγελο. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ικανώσετε, δηλαδή άμα έχεις πολλούς, αυτό θα έκανε. Να σου πω, να σου πω. Λοιπόν, άμα είχα... Haters, απλά στους haters μπορείτε να δίνετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να απαντήσετε. Δηλαδή, αν σας λένε κολόκοτο, ευχαριστώ, να είστε καλά φίλε μου. Αυτό, είτε θα επιλέξετε τον κωμικό τρόπο, το, ξέρω εγώ, να πάτε, να κάνετε κι εσείς τους ηλίθιους. Τώρα θα πω για πρώτη, θα μιλήσω για πρώτη φορά σοβαρά. Και τελευταία. Για πρώτη φορά σοβαρά, για στην Μικοκοτόπουλο. Πήγα να μιλήσω σοβαρά, είδα με το πριν, πρωτού πάω να μιλήσω. Προτού αρχίσω να μιλάω, προτού πω αυτό το θα μιλήσω σοβαρά, βλέπω αυτό εδώ πέρα με το που το είπα για τα κοινά. Άγγελο, δεν σβάει με το σου έστειλα. Με το που είπα να μιλήσω σοβαρά, δεν στη σου έστειλα και να πετάξω. Λοιπόν! Με το που έλεγα πάω να μιλήσω σοβαρά. Λοιπόν, μίλα σοβαρά τώρα. Ωραία. Παιδιά, εσείς που έχετε αυτούς τους haters, αυτό που έχω να πω είναι ότι μην πείτε σημασία σε αυτό που λένε, δηλαδή. Μην ασχολείστε σε αυτό που λένε, δηλαδή. Πώς θα σας το πω τώρα. Τόσο hit που έχω φάει εγώ από πολλά άτομα. Δηλαδή, καθίστε να πάω να διαβάσω σχόλια εδώ σε μισό.
Μπορείς να το κάνεις και μέχρι τότε διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για ένα έκτακτο νέο του YouTube, το οποίο συμβαίνει εδώ και κανένα μήνα. Όλοι το πρόγραμμά μας για διαφήμιση. Παιδιά, αν δεν κάνετε τώρα ένα follow στο Μάρκο Γαβαλά, Μάρκος κάτω παύλα εκεί, κάτω παύλα γατώνει στο TikTok, θα φάτε μπαν. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για το έκτακτο νέο του YouTube, το οποίο όντως υπάρχει. Μάρκο, γνωρίζει για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, ότι υπάρχουν νέα bots στο YouTube που σε κάθε ένα βίντεο που ανεβαίνει στο Tube από οποιοδήποτε account πάνε και σχολιάζουν links τα οποία ναι, είτε οδηγούν σε βίντεο που σου κλέβουν, όχι βίντεο απαραίτητα, είτε σε σκέτα sites μαύρα που σου κλέβουν IP, είτε σε άλλα πράγματα. Έχεις πατήσει κανένα, γιατί μπορεί να σου πάρει IP, να ξέρεις. Ξέρω ότι μπορεί να πάρει την IP. Το μόνο που κάνω είναι να πάρω να δω στο βίντεο που το έχουν κομμεντάρει. Δεν είναι τόσο ωραίο. Ναι, γενικά παιδιά, σε αυτά τα links απλά αφήστε τα να υπάρχουν, ακόμη και αποκλεισμό να κάνετε. Έχουμε ένα hit comment. Έχεις hit comment. Έχεις τα προβλήματά σου. Τότε που έκανα αυτά τα κατώ, γιατί δεν απάντησε καν. Δεν ασχολήθηκε καν. Α, ωραία, λοιπόν. Okay, ξεκίνα να λες. Ψάξε σε μερικά hit comments, συγκέντρωσέ τα και θα τα πεις μαζεμένα σε λίγο. Λοιπόν. Δεν μπορώ να τα πω μαζεμένα. Ωραία, ξεκίνα να λες κανένα. Ωραία, λοιπόν, περίμενα. Μπες αυτό με τα, με τα 125k views, σε παρακαλώ, να διαβάσεις από εκεί που το έχει δει ο ένας στους 100 Έλληνες. 155k, σε παρακαλώ. 155, το οποίο σημαίνει πως το έχει δει ένας στους 80 κάτι Έλληνες. Ρε φίλε, δεν έχω απαντήσει σε κανένα χειρκόμενο, δηλαδή τι θες να κάνετε. Ωραία, ξεκινά να διαβάζεις. Ένα, μου λέει ότι έκανα το γραφικό λάθος στο τέλος του βίντεο, μου λέει τύχη γράφεται με ψηλό γιώτα. Και εγώ το απαντάω. Αυτόματη διόρθωση, γιατί όντως το κινητό τον διόρθωσε μόνο του. Καλά, δεν είναι σίγουρο πως αυτό το είπε για hit, αυτό μπορεί να το είπε σε φάση... Εγώ είμαι Vika level. Μπορεί αυτό να το είπε σε φάση, φίλε, όταν το έγραψε αυτός, είχε θυμάμαι 80 κάτι κάπα το βίντεο, μπορεί να το είπε σε... Φίλε! Δεν έχω παραδείγματα σε comments, είναι σε live. Μόνο. Θες να πας στο YouTube σου να δεις τα πιο παλιά comments. Α, όχι, τώρα δεν πάω γιατί δεν αφορά τώρα το θέμα μας τόσο πολύ. Μα αφορούν τα hit comments. Τώρα δεν μπορώ, δεν θέλω αυτά τώρα τα παλιά. Θέλω τα καινούργια τέτοια πράγματα τώρα. Ωραία, θα πω εγώ τα παλιά μου. Βέβαια. Θα πω ένα αστείο στο βίντεο. Πας να φτιάξεις ένα όνομα για προφίλ. Και γράφεις already taken, πώς λέγεται. Και λέει από κάτω, this username is already taken. Τα έχω αυτά τα αγγλικά. Έντι, εσύ τα σπάς με τα αγγλικά πιο πολύ και από μένα, έτσι. Καλά, ο Έντι στα αγγλικά είναι φοβερός, ρε. Τις μεταφράσεις στα αγγλικά, εγώ τα κάνω. Καλά, ναι. Εκεί ο Έντι τα έχει σπάσει όλα. Λοιπόν, εγώ πω κάτω-κάτω στα παλιά μου σχόλια. Έχουμε εδώ πέρα τον Ackman Yes Fan που ήταν real profile. Κατεβαίνω λίγο πιο κάτω. Τι είπες, Μάρκο, μη μου πεις ότι τα ψεύτικο profile. Χωρίς πλάκα. Ναι, αυτό ήταν. Αλλά το άλλο που θα πρέπει να βαλάσει φαν χωρίς πλάκα δεν είναι fake. Και πες ό,τι θες. Το λέμε και σήμερα. Ναι, δεν είναι fake. Άμα προσέξετε βέβαια, με αυτό μπαίνει και βλέπει βίντεο στο YouTube, αλλά εντάξει τώρα. Το μάλλον ζωαλά φαν. Έχω κι εγώ ένα βίντεο που μου έχει κάποιος διορθώσει στην ορθογραφία. Μου λέει το καλύτερα το έγραψες λάθος. Τέλεια, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι απλά σχόλια ότι να δεν νομίζω να μου έχουν πει. Νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε στο βίντεο. Τι άλλο θες να πούμε στο βίντεο. Λοιπόν, να σου πω τι θέλω. Λοιπόν, θέλω όντως να δώσουμε μια καθαρή συμβουλή για όσους όντως θέλουν, ρε παιδί μου, να κάνουν κάτι. Okay, λοιπόν, όσοι θέλετε να φτιάξετε προφάλι στο TikTok και στο YouTube και φοβάστε το hate, είτε έχετε ήδη και ξεκινάει το hate, don't worry, okay, don't worry. Είτε να τα κάνετε κωμικά, αυτό βολεύει περισσότερο σε lives. Σε lives κάντε τα κωμικά, μάλλον σας το προτείνουμε να τα κάνετε κωμικά σε lives, να το διακομωδίζετε. Εάν όμως είναι σε βίντεο γενικά, καλύτερο θα να μην τα απαντάτε ούτε σε σχόλιο. Δηλαδή, ούτε παλιά το έκανα εγώ, απάνταγα συνέχεια. Λέω, εάν θεωρείς αυτό, εγώ θεωρώ το. Όχι, μην καθασυζητάτε. Κατά πάσα πιθανότητα, άμα σας χαιτάρουν, δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με τη ζωή τους. Οπότε δεν μπορούν να συζητήσουν και σαν άνθρωποι. Οπότε απλά γνωρίστε τους, ούτε καν μπαν μην τους κάνετε, δεν το αξίζουν. Εάν μας συνεχίζουν και έχει αρχίσει να γίνεται σπαστικό, κάντε τους και ένα μπαν. Αυτό είναι όλο. Αυτό, καλύτερα μην ασχολείστε. Οπότε, ναι, και. Εντάξει, είναι και λίγο το τι θες να κάνεις. Αν βάλω ένα copyright, θα έχεις θέμα. Τι? Αν βάλω ένα copyright, θα έχεις θέμα. Δεν έχω θέμα με τα copyright. Δεν πάω να φέρεις εδώ πέρα να παίξουμε όλο το Lord of the Rings σε βίντεο. Βάλ το ρε.
Δεν έχω πρόβλημα, μου κλείσουν το κανάλι, λες και έχω πετύχει τίποτα. Κλείσε το, θα τα ανεβάσω σε άλλο. Ούτε σε λύσω, δεν το κάνω για το κοινό. Για την ψυχαγωγία μου το κάνω, μετά να σβηστούν, δεν με νοιάζει. Α σβηστούνε. Και που το ανεβάζω, το κάνω έτσι. Μα αυτό εντάξει, okay, σβήστε μου το κανάλι, ρε μάγκε, να πούμε θα κερδίσετε. Σβήστε ένα κανάλι με 300 subs, όμιτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια YouTube, αυτό έκανε σήμερα στη ζωή σου. Όχι, ξέρεις, μεγαλύτερα μην το βάλεις γιατί θα χάσουμε, ρε, δεν θα είναι το βίντεο τέτοιο, γιατί δεν μπορούμε μετά να βάλουμε διαφημίσεις, κατάλαβες. Πώς θα έχουμε μετά το member μας. Τα χιλιάδες member μας. Κατάλαβα. Όπως λέει και ο Έντι, θα έπρεπε και εγώ να το βάλω αυτό στο YouTube μου. Είμαι πλούσιος TikToker και βγάζω εκατομμύρια λεφτά. Επειδή εγώ έχω ζηλέψει πάρα πολύ που κάνει τις ζωγραφικές, όλα είναι να κάνω και σειρά μου. Ποιος κάνει ζωγραφικές. Όχι, μην το κάνεις σε Paint, ρε. Περίμενε, να σου στείλουμε ένα link να μπει στο Draw Together που ζωγραφίζουμε όλοι μαζί. Ναι, για στείλε γρήγορα γιατί πρέπει να δείξω και εγώ σε βίντεο τη τέχνη μου. Δώσε λίγο τώρα, γιατί θα είναι ένα πολύ βίντεο αυτό, θα έχει λίγο από το τύπο, από το τύπο. Τι. Λίγο, Μάρκος. Τώρα περίμενε, πρέπει να σου στείλω το link, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχει μια διαδικασία, χτες με τον Έτη μας πήρε κανένα δίλεπτο, οπότε στο κάνω forward, Teamers Podcast, το έχω στείλει εγώ τώρα. Θα μπεις εκεί πέρα και βάλε μου share screen να δούμε λίγο πώς θα την κάνουμε τη διαδικασία. Έτοιμα πρόσβαση. Έκανες? Ναι. Ωραία, πω email. Έντι, μπες και εσύ στο link που έχω στείλει. Ξέρεις, εσύ αν θα σε αφήσει κατευθείαν επειδή το κάναμε. Περίμενε, ρε, τώρα θέλω να πάρω από τον... Αγαπάμε... Καλά, ο Έντι, ας μην μπει, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Θέλω να πω τον καράτε. Θα μπω με. Καράτε, ναι, καράτε. Λοιπόν, σου έκανα... Αν είχα ρυθμίσει... Κύριε, θα σας θυμίσω ένα παλιό meme. Περίμενε, ρε, δεν βλέπει κανείς μας, περίμενε. Θα σας θυμίσω ένα παλιό meme. Α, περίμενε. Λοιπόν, συντάκτης, αποστολή. Λοιπόν, τώρα θεωρητικά θα μπορείς εσύ να μπεις στο link. Λοιπόν, είναι κομπλέ, σε έβαλε. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Αν σε έβαλε να πας στη σελίδα... Με έβαλε, jump. Λοιπόν, δεν θέλω να μείνεις αυτή τη σελίδα. Κάτσε. Θέλω να πας στη σελίδα 5. Τι αριστουργήματα είναι αυτά, ρε φίλε. Αυτά είναι για το χτεσινό επεισόδιο, για το σημερινό επεισόδιο για τα παιδιά, για το χτεσινό. Λοιπόν, ώρα να ξεκινάμε. Λοιπόν, τι θα σε σελίδα 5 πήγες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να ζωγραφίσει ο καλλιτέχνης Μάρκος. Να ξέρεις, βλέπει μου και τα παιδιά στο βίντεο αυτό που ζωγραφίζεις και δεν χρειάζεται να βάλεις share screen. Το ξέρω. Λοιπόν, θα ζωγραφίσω ένα γαμπατό. Περίμενε, δεν το βλέπουν ακόμα, βλακία σου λέω. Τώρα βλέπουν. Θα ζωγραφίσω ένα γαμπατόν. Το νιώσεις. Ό,τι θες. Θα το κάνω ωραίο όμως. Ωραία, πάμε. Αν ήμουν καλός με τα ποντίκια. Λοιπόν, ωραία. Τα νέα σας! Τα νέα μας είναι μια χαρά. Τα νέα μας. Στο βίντεο, όσο εγώ κάνω τις τέχνες μου. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Όσο ο Μάρκος κάνει τις τέχνες του, εσείς παιδιά, γενικά δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα τον Μάρκο. Βασικά θα το κάνουμε, οπότε... Λοιπόν, ωραία. Άκου τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ θα βγάλω το άρθρο που θέλω να πω κάτι. Δύο άρθρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για δύο άρθρα. Λοιπόν, τώρα, το πρώτο... Γιατί δεν βλέπετε το Μάρκο, τέλεια, ένα λεπτό. Τώρα θα σας βάλω να βλέπετε εσείς το Μάρκο. Δεν σας ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ παρά... Γι' αυτό έβαλα να βλέπουν εσένα. Λοιπόν... ναι, οκ. Okay. Λοιπόν. Φίλε, με δυσκολεύει όσον αφορά ζωγραφική σε ποντίκη, δηλαδή. Ναι, κι εγώ. Και τώρα που έχω ξανά να κάνω αυτό στο επεισόδιο, θα πάρω μια γραφίδα σίγουρα. Στο μια φτηνιάρη και δεν παίζει. Και εγώ, λοιπόν. Εγώ περισσότερο από όσο τη χρειάζομαι. Ναι, βέβαια, για το ένα βίντεο που θα μπαίνει στο χρόνο. Αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μερικά νέα που ήθελα να βάλω στο σημερινό επεισόδιο, άμα δεν ήταν ο Μάρκος. Οπότε, ας μιλήσουμε για το πρώτο. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η Aegean σχημάτισε τον αριθμό 200. Όχι, για την Aegean μιλάτε, με ενδιαφέρει. Πετώντας πάνω από την Πελοπόννησο. Σχημάτισε το 200 πετώντας πάνω από την Πελοπόννησο. Πες μου πώς έγινε αυτό, και εγώ δεν το ξέρω. Απλά κάνανε ένα δρομολόγιο, ρε παιδί μου, σε σχήμα 200. Κάτσε να σου βάλω share screen, άμα βλέπεις. Τι λες τώρα. Γενικά αυτό έγινε. Ενδιαφέρον. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Και έχουμε και επίσης στο χθεσινό επεισόδιο, όσοι το είδατε, δηλαδή κανείς,
Ακριβώς. Είπαμε για ένα ρεκόρ Guinness που πάει να σπάσει μια γιγάντια σημαία 1500 τετραγωνικών μέτρων στη Σαντορίνη. Το έχω ακούσει, λέγεται, δεν το μάθα κάνω τα βίντεο σου και δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Είπαμε αυτό και χτες το βράδυ, λίγο αφού γυρίσαμε το επεισόδιο, έμαθα πως κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω πού ακριβώς στην Ελλάδα, πήρανε το ρεκόρ και το κάνανε 1600 τετραγωνικά μέτρα και η Σαντορίνη έχασε την πρωτιά. Είναι summertime, ταραντάκα. Έντι, μπήκες μέσα, μην κάνεις καμιά φλακία. Μάρκο, γιατί έχεις βγει στο γατόνι? Γιατί, δεν μου έβγαινε καλό. Α, το ξαναξεκινάς. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό γενικά είναι αυτό ό,τι αφορά τα νέα για την 25η. Δεν θέλω να πω εγώ κάτι άλλο για την 25η. Απλά είναι αυτά που είχαν μείνει και κάποια δεν ήταν να μπουν για τον χρόνο. Κάποια άλλα θα μπουν για τον χρόνο που ήταν λίγο ιστορία φάση. Τέλεια. Θέλω τώρα εγώ να φέρω το θέμα αλλού. Okay. Δεν θα το φέρω στο θέμα πάλι στους news creators, διότι ούτως ή άλλως το επεισόδιο δεν έχει καμία σχέση πλέον με αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτό το θέμα. Μπορούμε, ναι. Μαζί με τα βίντεο του Άγγελου πήγαινε να δεις κάτι πιο ποιοτικό από αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το χατόνι. Τι έχει κάνει? Ο Έντι είναι ένα σκουπίδι. Μαζί με τα βίντεο του Άγγελου πήγαινε να δεις κάτι πιο ποιοτικό από αυτά. Ρε μπάλαμα, ας σταμάτα να μιλάς γιατί τα νεύρα μου. Λοιπόν, τέλεια. Εγώ θα συνεχίσω να μιλώ. Επειδή λοιπόν έχουν ξεφύγει όλα αυτά που θα μιλάγαμε για το σημερινό μας θέμα, θα μιλήσουμε για κάτι τελευταίο πρωτού κλείσουμε. Α, κλείνουμε τόσο γρήγορα, ρε. Τόσο γρήγορα, είμαστε 23 λεπτά εδώ, τι θες να πεις. Λοιπόν, ούτως άλλως είναι και το outro 50 λεπτών. Α, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Θέλω λοιπόν να πω, Μάρκο, ας μιλήσουμε λίγο για εσένα, ρε παιδί μου, για... όχι ότι υπάρχει κάποιος στο κανάλι που δεν σε ξέρει. Μπορείτε και τη δικιά μου τέχνη. Αλλά θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μάθω, τα οποία εγώ τα ξέρω από τα περισσότερα, αλλά okay. Θέλω λοιπόν να μάθω για το τι σκοπεύεις να κάνεις στο κανάλι σου ή στα άλλα σου κανάλια ή στο TikTok ή γενικά πώς θα προχωρήσεις με όλα αυτά τα λοιπόν, πράγματα. Ακούστε λίγο από τον δημιουργό Μάρκο Γαβαλά, Παύλα Σάντου, την GR Παύλα Γατώνο Μάρκο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Το μέλλον μας είναι το εξής. Έχουμε σκεφτεί να φτάσουμε 6K στο TikTok. Το έχουμε σκεφτεί, τώρα αν θα το κάνουμε δεν. Ούτως ή άλλως και τα 5K που φτάσαμε, λαγκαρισμένο είναι το TikTok, μην νομίζετε ότι τα φτάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Γενικά αυτός είναι ο στόχος του TikTok, του YouTube λοιπόν τώρα. Θα ήθελα το σώμα του την GR. Περίμενε, δεν τελειώσαμε το TikTok. Θέλω να πω λίγο και πού θα καθοδηγηθούν τα βιντεάκια σου. Γιατί τα live σου, we know, αλλά τα βιντεάκια σου. Τα βιντεάκια όσον αφορά, θα ήθελα να βγάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα τουλάχιστον. Okay, το items από το πρωινό θα βγαίνει τις μέρες που έχει ενδιαφέρον όντως στο shop. Αυτό. Ωραία, αλλά δεν είναι daily, απλά όταν θα υπάρχει όντως κάτι να πει. Και επίσης θα ανεβαίνουν εκεί πέρα trailers του Fight Royale, το οποίο πώς θα συνεχιστεί? Το Fight Royale δεν έχει τόσο μεγάλο καλό μέλλον. Ένα καλό μάπ. Πρέπει, που... να... πρέπει παιδιά να περάσει λίγο η σεζόν. Ένα μάπ που έχει μέλλον είναι το γατονάκι Box Fight. Ναι, το γατονάκι Box Fight, το οποίο. Αυτή τη στιγμή θα μάλλον ο Άγγελος το έχει στην περιγραφή, αν δεν βαριέται να με ρωτήσει ποιο είναι. Όχι, θα το δω, θα σε ρωτήσω. Θα το έχουμε στην περιγραφή και θα το αφήσω και μόνιμα σε κάθε βίντεο. Το Shadow.gr είναι κάποια στιγμή να γίνει το main κανάλι που να φτάσει αρκετά καλά στα subs, δηλαδή 1000. Αυτό. Ναι, αυτό. Γενικά, το άλλο κανάλι δεν θεωρώ ότι έχει τόσο μέλλον. Το λέω ευθέως ότι δεν θεωρώ ότι έχει μέλλον. Μάλιστα. Άρα θέλεις Shadow.gr, επειδή ούτως άλλως εκεί κάνεις ό,τι δουλειά κάνεις. Θες να φτάσει αυτό το project καλά, διότι αυτό είναι το project τώρα που ασχολείσαι ό,τι αφορά YouTube. Να, γιατί... Δεν το... Και το κανάλι γενικά, παιδιά, το κανονικό, για όσους αναρωτιέστε γιατί δεν κάνεις τότε εκεί πέρα Fortnite αυτές τις χίλιους subs. Γενικά, παιδιά, το θέμα είναι πιο ότι εκεί πέρα σε αυτό το κανάλι είναι λίγο οι fans από πίσω ότι... δεν θα το πω, ας πούμε, θα τις κορυδέψω. Είναι λίγο ότι να είναι σε σχέση με το τι είναι. Δηλαδή, οι μισοί θέλουν Fortnite, βασικά κανείς δεν θέλει Fortnite εκεί. Οι μισοί θέλουν καραγκιόζ, οι άλλοι μισοί θέλουν, δεν ξέρω, κωμικά βιντεάκια, οι άλλοι μισοί θέλουν να τους κάνουμε promote, δεν ξέρω και εγώ τι θέλουν. Οπότε, γενικά, αυτό είναι ο λόγος που δεν κάνει. Εγώ τα θέλω όλα. Στο κανάλι του ακριβώς. Αυτό είναι ο λόγος που δεν κάνει στο κανάλι του ο Μάρκος.
Θα έκανε, αλλά γενικά αυτό. Θέλει τουλάχιστον επειδή Fortnite κάνει να μην το ξεκινήσει το κανάλι του, γιατί ξέρει πως το σέλος θα φάει unsubs και κράξιμο κυρίως, unsubs όχι και τόσο. Και ναι, αυτό καλύτερα να το κάνει σε άλλο κανάλι. Και το κανάλι του, εντάξει, okay, το κανάλι του θα εξελιχθεί όπως εξελιχθεί. Μπορεί να συνεχίσουν κάποια... μάλλον, βασικά, Μάρκο, εγώ να σου πω ότι νομίζω πως θα εξελιχθεί λίγο πιο μετά το κανάλι σου, αν και από τώρα έχει ξεκινήσει να είναι. Λέγε. Το main κανάλι σου, λοιπόν, το Shadow Team GR, θα εξελιχθεί ως αυτό που είναι. Το Shadow Team GR, λοιπόν, το κανονικό σου κανάλι, μάλλον, θέλω και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, στο ότι υπάρχει ένα κανάλι με 1000 κάτι subs, ok, 1400 και βάλε, αυτό. Και είναι, ξέρω εγώ, ένα κανάλι το οποίο είστε εσείς οι φίλοι σου κατά κάποιο τρόπο που παίζουν και ασχολούνται όντως με Καραγκιόζη ενεργά-ενεργά. Και θα είναι ένα μέσο έκφρασης οποιανού θέλει να εκφραστεί για τον Καραγκιόζη μέσω της Καραγκιοζομάδας και της παραστάσεις για να γίνει πιο γνωστός, μάλλον. Άμα θέλει ο Μάρκος να το ξαναξεί. Μάρκο. Ναι, γενικά αυτό είναι ένα κανάλι το οποίο υπάρχει. Και όποιοι είναι στην Καραγκιοζομάδα και στι OPK σεζόν και όλα αυτά μπορούν να προωθηθούν μέσω αυτό. Δεν νομίζω να είναι κάτι άλλο στο μέλλον. Κοίτα, αυτό. Τώρα. Τώρα. Για να πει κάποιο Καραγκιοζομάδα και όλα αυτά, επειδή το έχουν πει πάρα πολλά άτομα και δεν ναι, αυτό. Πρέπει να ασχολείσαι με το θέατρο σχεδόν σοβαρά. Δηλαδή να μην είσαι ένα τυπά που απλά παίζει Καραγκιόζη ένα μήνα. Περίμενε, περίμενε. Εδώ πέρα υπάρχει το μήμα. Να σα απαντήσω. Ναι, και να λες ότι είσαι κάποιο και να έρχεσαι μέσα που να μην ξέρει Χριστό, Παναγία και Απόστολο, απλά για να πάρει άμψη. Ή μάλλον εσύ που παίζει Καραγκιόζη ένα μήνα και έντι να κάνουμε εδώ πέρα το μήμα και έχει φιγούρε ξύλινε από το μοναστηράκι και παίζει. Είναι αυτό το μήμα. Να έχει φιγούρε. Δεν είναι από το μοναστηράκι. Αγγελικό που θα ξέρει όλο. Οι περισσότερε ξύλινε φιγούρε είναι από το μοναστηράκι. Οι ξύλινε. Κάτσε ποιες ξύλινες. Ναι, είναι ξύλινη όλη η φιγούρα. Του μόνο, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν στο μοναστηράκι σε φάση σαν αμνηστικός τουρίστες, δεν είναι για Καραγκιόζη τώρα, εντάξει. Αυτό. Και γενικά αυτό, παιδιά, μπορεί να θέλετε να μπείτε. Εάν είστε σχετικοί, δεν υπάρχει κάποιο τρόπο να το δούμε ακόμα. Μάρκο, πρέπει να φτιάξει κάτι ίσως στο site. Ναι. Να το δούμε. Και εγώ τι πιστεύω, πως γενικά από άτομα, τουλάχιστον για αυτές τις σεζόν, μ' ακούτε όλοι, γιατί κάτι παίχτηκε. Να σε ακούμε. Ναι, κάτι έσβησε όμως, όχι δεν έσβησε τίποτα, ωραία. Γενικά αυτό, πρέπει για να μπείτε, δεν νομίζω πως θα μπείτε σαν main άτομα, δηλαδή είναι τώρα η Καραγκιοζομάδα τα main άτομα που συμμετέχουν στην εκπομπή και όποιος θέλει, σε όποιο επεισόδιο θέλει μπορεί να μπει που είναι μέσα στην Καραγκιοζομάδα. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, προς το παρόν είναι τα μέλη της Καραγκιοζομάδας που επαρκούν γι' αυτό. Τώρα, στο μέλλον δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιοι να βγουν για λόγους ή δεν ξέρω κι εγώ τι και να χρειάζονται νέα άτομα. Αλλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι πως αν μπει κάποιος σε κάποιο επεισόδιο, δεν θα μπει μόνιμα. Σωστά, δηλαδή θα μπει απλά για ένα επεισόδιο. Έτσι. Θα δούμε. Πάει ανάλογα. Πάει ανάλογα. Γενικά πρέπει να σας δουν. Αυτό. Δεν έχουμε ακόμα κάνει κάτι, αλλά θα το δει ο Μάρκος. Μάρκο, για να τελειώσουμε κάπου εδώ πέρα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, σημαντική ερώτηση. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου οπουδήποτε για το μέλλον? 10K. 10K, TikTok, Α, δεν είναι αυτό, το βλέπω, αλλά ναι. Μπορείς να αλλάξεις αυτή τη βλακιά χρώμα, ναι, μπορείς. Ναι, να κάνεις ενώ κάποιο άλλο project, όχι κάτι άλλο. Όχι, τίποτα. Οκ. Τι θα μου χτυπήσει καμπανάκι εκείνη. Μου έχω φτιάξει καλύτερη φάτσα, πηγαίνετε στη σελίδα 6. Τι έχει κάνει, τι έχει κάνει. Παναγία μου και Χριστέ μου. Άρε, Έντι, αν δεν είχαμε και σαν τον καλλιτέχνη στην εκπομπή. Έντι. Τι είναι αυτό! Τον καλλιτέχνη Αρχιπαύλο αρχιτέκτονα που θα πάει και σε πάλι τρομάρα του. Αυτό. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αυτό που κάνω εγώ θα σας αρέσει εσείς. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Από πού ακούγεται αυτό? Από τον Έντι, Έντι πιλάει για τη φάτσα μου. Λοιπόν. Τώρα.
Θα κάνω λίγο outro και στη συνέχεια απλά θα κρατήσω ανοιχτό το record μόνο και μόνο για να υπάρχει ένα timelapse με το πώς θα τελειώσει αυτή η ζωγραφιά του Μάρκου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Είστε όλοι εδώ πέρα, με ακούτε γενικά? Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά που βλέπουν το βίντεο μέχρι το τέλος. Τέλεια. Έχει βγει μεγάλο επεισόδιο πλάκα-πλάκα, όχι τεράστιο σαν το χτεσινό, αλλά έχει βγει ένα επεισόδιο συμπαθητικούλη, 30 λεπτά είμαστε μέχρι στιγμής. Οπότε σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Από κάτω θα έχω τα social media και του Μάρκου, διότι είναι guest αυτό το επεισόδιο, θα έχει τα social media από κάτω. Δεν έχει τα δικά μου social media σε κάθε βίντεο. Τι? Δεν έχει τα social μου media σε κάτω, το από κάθε σου βίντεο. Τι, μπείτε σε αυτό να ναι, μάλλον θα είναι σε κάποια εκπομπή. Τα social media μου. Οκ, Άγγελε, οκ, θα σε βγάλω κι εγώ από τα δικά μου την περιγραφή τώρα, δηλαδή, εντάξει. Δεν βάζω γενικά YouTube, βάζω social media, δηλαδή βάζω Instagram και TikTok. Α, εντάξει. Αλλά γενικά, αν αποφασίσεις τουλάχιστον να είσαι σε δύο βίντεο από τα 7 την εβδομάδα, σε πάλι. Να σου πω λίγο κάτι, Άγγελε, ναι. Να σε στεναχωρήσω. Τι? Άμα δεν ήταν ο Μάρκος, τώρα δεν θα έχεις ούτε 100 συνδρομητές. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Άμα δεν ήταν ο Μάρκος, τώρα ο Μάρκος θα έπαιζε καραγκιόζι σε κάποια πλατεία. Αν δεν, άμα δεν ήταν ο Μάρκος, τώρα ο Μάρκος. Μάλλον όχι, γιατί άλλο λέω. Αν δεν ήταν ο Μάρκος, εγώ. Δεν μπέρδεμα. Άμα δεν ήμουν εγώ, τώρα ο Μάρκος θα έπαιζε καραγκιόζι σε κάποια πλατεία. Εντάξει. Γιατί δεν θα είχε κανάλι. Νομίζω το έχουμε αυτό. Δεν θα είχε TikTok, διότι δεν θα είχε υπάρξει το meme γατόνια. Οπότε αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε τίποτα. Οπότε πρέπει όλοι να με ευχαριστείτε. Αν γιατί... δεν ήμουν εγώ, δεν θα είχε ασχοληθεί άλλο με το YouTube. Θα το τονίσω και αυτό. Από πότε? Θα έκανες βιντεάκι με πεταλούδες και μαγικά κόλπα, χωρίς να σου πω, Άγγελε, τι είναι αυτές οι βλακίες που ανεβάζεις. Α, ισχύει. Δεν είπα ότι θα έκανα το ίδιο. Όχι, άλλο λέω. Ότι θα έκανα YouTube, θα έκανα. Τώρα, αν θα έκανα κάτι γελίο στο Tube, και τώρα κάνω κάτι γελίο στο Tube, θα μου πείτε, αλλά οκ. Ο ίδιος είσαι γελίος. Ένα λεπτό. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, υπέθεσα και υπόθεσα πως κάποιος είναι έξω από την πόρτα μου. Και μου χτυπάει την πόρτα. Παρ' όλα αυτά, ναι, θέλω να πω πως, Μάρκο, μπορεί μεν να έκανα κάτι άλλο στο Tube άμα δεν υπήρχες εσύ, αλλά Tube θα έκανα, εντάξει, σε το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, οκ. Okay. Ένας από τους GL Show. Να σου πω, μ' ακούς. Ναι. Ναι, αυτός ένας από τους GL Show. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι, ότι άμα δεν ήσουν εσύ, μπορεί τώρα στο YouTube το βίντεο που θα βλέπατε εσείς αυτή τη στιγμή στις 5.30 να ήταν βίντεο 24 ώρες στο βεσέ, στο σπίτι του κουνιάδου, ξέρω εγώ. Αυτό θα ήταν, αλλά προφανώς... βοήθησε στο να μην κάνω τέτοιο περιεχόμενο. Δεν ξέρω πώς, αλλά κάπως θα βοήθησε επειδή. Το ξέρεις ότι ακολουθά μια σειρά γεγονότων που παίζει ούτε Minecraft, θα μην ξέρεις να παίζει έτσι. Λοιπόν. Minecraft δεν το έχεις μάθει, αλλά αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ. Πρόσεξε. Ποιο είναι το θέμα, ισχύει. Δηλαδή, Minecraft πιστεύω πως άμα δεν ήσουν εσύ, δεν θα το είχα ακόμα. Βασικά. Ας γεννήσω το πολύ βασικά. Άμα δεν ήσουν εσύ, δεν θα ήμουν gamer σε PC. Θα ήμουν gamer σε κονσόλα, κατά πάσα πιθανότητα στο PlayStation που το είχα πριν ξεκινήσω οτιδήποτε σε PC. Okay. Ναι. Άρα χάρη σε μένα έχεις ξεκινήσει όλο αυτό. Άγγελε, αν ήσουν gamer σε PS4, σκέψου πως θα ήταν τα βίντεο σου, πες να μην έκανες βίντεο, να παίζεις κάποια παιχνίδια και να μην έκανες καν μοντάζ, δεν θα ξέρεις καν μοντάζ, δεν υπήρχα εγώ. Να σου πω κάτι. Δηλαδή... εγώ ξεκίνησα να κάνω μοντάζ. Ναι, το ξέρεις ότι μπορεί και να μην το συνέχιζες καλά-καλά. Μην ήμουν εγώ με τα βιντεάκια μου που ήθελα κι άλλο και ήθελα και τη βοήθειά σου. Ισχύει, διότι ας πούμε εγώ εδώ πέρα τώρα που έχω ασχοληθεί να μάθω παραπάνω πράγματα με το μοντάζ, πιστεύω πως δεν το είχα κάνει άμα δεν, ξέρω εγώ, είχα σε φάση ότι ξέρω εγώ πρέπει εκτός από τα δικά μου βίντεο, ξέρω εγώ μου ζητάει και ο Μάρκος η βοήθεια, μου ζητάει και ο Τάδε βοήθεια και λέω ωραία, τουλάχιστον αφού μου το ζητάνε ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να μάθω κάτι. Και έτσι έμαθα, ξέρω εγώ, έτσι έγινε η όλη φάση. Αυτό πιστεύω γενικά, ότι όντως βοήθησε το όλο πράγμα. Θα είμαστε τελείως διαφορετικοί αν δεν υπήρχε ένας τον άλλον. Νομίζω ισχύει αυτό που λέω, διότι ο Μάρκος δεν θα είχε σχεδόν καμία επαφή, πιστεύω, με YouTube και TikTok εκτός από θεατής και όλα αυτά. Εγώ
και να είχα, που θα είχα, δεν θα είχα και κάποια εξαιρετική επαφή θα έλεγα, δεν μπορούσα να το τονίσω έτσι. Αυτά. Άρα στην περιγραφή θα βρείτε τα πάντα, θα βάλω και μόνιμο το γατόνι box fights να υπάρχει κάθε φορά. Αυτό. Θα βάλω το Μάρκο μόνιμο, αλλά πρέπει να βρω, παιδί μου γράφω, τίτλος, δύο τελίτσες και όνομα. Εσένα θα σε βάλω, εμφανίζεται που και που, δύο τελίτσες Μάρκος. Τι θα βάλω. Τι θα γράψω, πες μου, ό,τι σε έχω απορία. Ο Μπαγλαμάς. Ο Μπαγλαμάς, τέλεια, έτοιμο, έφυγε, έφυγε. Δηλαδή θα έχει παρουσιαστής, συμπαρουσιαστής, ο Μπαγλαμάς. Τέλειο. Άριστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λέω, Μάρκος... λέω να μην βάλω σώμα στο ανθρωπάκι μου, λέω να βάλω ένα χέρι. Okay. Και θα το βάλεις αυτό για το like. Τέλεια. Θα το φτιάξω εγώ δημιουργικά. Λοιπόν, νομίζω πως επειδή κάναμε επεισόδιο μαζί και Έντι, να σου πω λίγο πως ξεκίνησε αυτό. Με πήρε πιο νωρίς και του λέω, Μάρκο τι νέα έτσι, μου είπε δεν μπορείς και τώρα εγώ θα μπορώ, να κάνω το βίντεο. Και μου λέει, κοίτα λίγο τα μηνύματα. Και μου είχε γράψει, Αγγελέ, 6.30 θα κάνουμε βίντεο μαζί. Εγώ είμαι... έπεσα κάτω, ξέρω, λέω prank έτσι για το TikTok, για πες τι βίντεο τραβάς. Αυτό. Επίσης τώρα κάτι τελευταίο που βρήκα στο μυαλό, θα σου κάνω μια πρόταση που ήθελα να σου κάνω για το YouTube εδώ και καιρό. Λοιπόν. Εμένα. Όχι, τον Έντι. Α, τον παγλάμα από εδώ. Όχι, όχι. Λοιπόν, άκου. Έτοιμο, μου! Ωραία, έτοιμο. Δώσε μου ένα λεπτό και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αποφασίσει με τον Έντι η εκπομπή σε μερικά επεισόδια. Εφόσον φτιάξω εδώ πέρα λίγο ένα στούντιο, θέλω να φτιάξω κάτι χωροφυτικά από εκεί πέρα. Θα ξεκινήσει η εκπομπή να είναι το εξής. Να είναι κάθε μία μέρα της εβδομάδας, δηλαδή θα είναι αυτό. Και θα είναι μια μεγάλη εκπομπή με στήλες, ρε παιδί μου, θα έχει. Οι αρχιτέκτονες με πτυχίο θα είναι μια στήλη μέσα στην εκπομπή. Αλλά η εκπομπή θα είναι με κάμερα, θα είναι κομπλέ, δηλαδή θα είναι όλα καλά, κατάλαβες. Και θα είναι όντως με μοντάζ, δεν θα έχει τόσο όσο είναι τώρα, θα κόβουμε πράγματα και όλα αυτά. Και ήθελα λοιπόν να σε ενημερώσω πως υπάρχει μια κοινή θέση για τη στήλη. Για τη στήλη δεν έχει κανένα όνομα, αλλά θα είναι μια στήλη για τους gamers. Οπότε υπάρχει μια κενή θέση και αυτό που προϋποθέτει από σένα είναι να είσαι κενός 20 λεπτά την εβδομάδα να κάνουμε γύρισμα. Εμένα το λες τώρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, δεν άκουγα Χριστό, νομίζω ότι μιλήκες στον Έντι. Λοιπόν, θα κάνουμε τίποτα, τίποτα δεν άκουσες. Λοιπόν, η εκπομπή θα, γενικά το καραντοκάστ σβήνει σιγά σιγά σαν εκπομπή, διότι τι? Τίποτα. Ναι. Θα ξεκινήσει λοιπόν μία άλλη εκπομπή που θα βρούμε το όνομα τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα της στιγμής. Θα το αποφασίσουμε κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, είναι ότι η εκπομπή θα βγαίνει κάθε κάποια μέρα της εβδομάδας. Δεν ξέρουμε πια. Και θα είναι σε φάση ό,τι κάνουμε τώρα. Οκ. Okay. Αλλά θα είναι πιο οργανωμένο, με μοντάζ, λίγο λιγότερο κρίνης. Θα κατεβάσουμε λίγο το βαθμό. Και θα έχει κάμερα και γενικά θα είναι μια πιο οργανωμένη εκπομπή. Θα είναι σύνολο, δεν ξέρω πώς θα βγαίνει, κανένα 2 ώρο ίσως. Και... μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα και άκου λίγο, θα είναι με στήλες. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, 20 λεπτά το κλασικό, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Θα έχει 20 λεπτά αυτό, η αρχιτέχνος με πτυχίο. 20 λεπτά, όχι 20 λεπτά, εκεί αυτό θα είναι 10 λεπτά ίσως. Ένα καθημερινό fact. 20 λεπτά. Η στήλη που θα σου πω τώρα εσένα, ας πούμε. Θα φτιάξουμε μία στήλη που θέλω να σου προτείνω να είσαι παρουσιαστής μου, η οποία θα λέγεται. Δεν ξέρω πώς θα λέγεται, μάλλον. Θα είναι για τους gamers, ok. Ακούς. Ναι. Οι gamers, ok. Θα έχει διάφορα, ας πούμε, πώς σου είχα πει αυτό με τα κουτιά για τις γάτες. Ναι. Ωραία. Θα έχει ένα τέτοιο τη βδομάδα με κάποιο τρόπο, θα το βρούμε. Μπορεί να έχει και κάποιο νέο για το gaming, όπως. Ναι, όχι, ντεο. Βγήκε το PlayStation 27! Λοιπόν, θα έχει κάποιο άλλο νέο, κάτι τέτοιο και θα είναι, ξέρω εγώ, το πολύ πολύ ή 20 λεπτά μέσα σε κάθε εβδομαδιαίο επεισόδιο. Θες να είσαι συμπαρουσιαστής, είναι 20 λεπτά γύρισμα τη βδομάδα στην ουσία. Δεν ξέρω αν θα μπορώ, ρε φίλε, γιατί κάνω κάτι πολύ εξετάσεις. 20 λεπτά τη βδομάδα δεν θα μπορείς. Να. Και ό,τι ώρα θες, δεν θα είναι κάτι κατόντισμένο, θα είναι απλά
ό,τι ώρα έχεις εσύ εύκαιρη από τη Δευτέρα μέχρι την μέχρι τη Κυριακή, ξέρω, κάτι τέτοιο. Αν δεν μπορείς ένα επεισόδιο, με μπορείς επεισόδιο, τι θα κάνεις? Αν δεν μπορείς ένα επεισόδιο, το έχω ήδη φροντίσει, κάποιες στήλες, ειδικά τη δική σου, το είχα ήδη σκεφτεί. Ό,τι γυρίζουμε εμείς θα είναι 3 εβδομάδες πίσω από τη στιγμή που θα ανέβει, έτσι ώστε να έχουμε οπωσδήποτε, αν μια εβδομάδα δεν μπορείς, και θα πρέπει να το καλύψουμε, να βγάλουμε 2 κάποια άλλη στιγμή για να έχουμε backup. Κατάλαβες? Συμφωνείς? Θα δούμε. Θα το δούμε, okay. Όταν γίνει η εκπομπή με το καλό θα το δούμε. Οπότε, 40 λεπτό επεισόδιο. Γλυκό άντρο. Σας έχω εδώ πέρα το κοντόπουλο που θα σας ροκάρει και θα σας πει ένα τραγούδι. Περίμενε, δεν το έχω βάλει να φαίνεται το Viber, όμως. Είμαι έτοιμος. Περίμενε, δεν είσαι έτοιμος να το βάλω, βρε άνθρωπε. Λοιπόν, περίμενε. Viber, οκ. Okay. Περίμενε να βάλω τα χεράκια πάνω. Αυτό θα είναι το outro τώρα. Ναι. Οπότε, θα τα πούμε. Περίμενε, να μιλήσω πρώτα το βάλεις, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε μισό που παρακολουθήσατε. Εμείς θα τα πούμε στο αυριανό επεισόδιο και καλή σας συνέχεια. Και τώρα έμεινε ένα κοτόπουλο για κάτι, παιδιά, που παρακολουθούν κάτι θεοπάδους και θα σας λοκάρει. Είμαι ένα κοτόπουλο εγώ. Είμαι ένα χοντρό πλάσμα εγώ. Σας λέω κάντε like και sub μόνο στον Μάρκο Γαβαλά. Όχι στον Μπαγλαμά από εδώ. Μη κάνετε τίποτα από εδώ. Πάμε όλοι like και sub, γιατί κάθεστε εδώ, αφού είναι βαρετά. Ροκ, 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 τέλος. Τέλος, είπα. Τέλος, ρε. Τέλος. Άστο.